Μετά από ένα άσχημο αποτέλεσμα μέσα στην έδρα μας, την προηγούμενη αγωνιστική, έπρεπε σήμερα να έρθουμε εδώ να παίξουμε το παιχνίδι το δικό μας, να απεβάλουμε στον αντίπαλο το παιχνίδι το δικό μας, αυτό που έπρεπε να κάνουμε, για να πάρουμε ένα νικηφόρο αποτέλεσμα. Στο πρώτο ημίχρονο ελέγχαμε το παιχνίδι, δημιουργήσαμε ευκαιρίες και πετύχαμε ένα πολύ ωραίο γκολ, χωρίς ο αντίπαλος να έχει κάποια ουσιαστική μεγάλη ευκαιρία, εκτός από μία, άμα θυμάμαι καλά. Από εκεί και πέρα, όμως, μας μένει μια πίκρα, γιατί φτάνουμε στο 90 και μας ισοφαρίζει ο αντίπαλος. Και είμαστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι για αυτό το αποτέλεσμα. Θα ήθελα να πω ότι η ομάδα θα συνεχίσει να πιστεύει στο στόχο της που έχει βάλει αυτή τη στιγμή, στην παραμονή. Και πιστεύω μετά τις γιορτές, με τις προσθήκες που θα κάνουμε, θα πετύχουμε το στόχο που έχουμε βάλει από την σαν ομάδα. Πώς τι έφτιαξε πάλι και σήμερα η ομάδα δεν μπορείς να κερδίσει? Η ομάδα, όπως σου είπα και στην αρχή, ότι η ομάδα δημιούργησε ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπήκαμε έτσι όπως μπήκαμε στο πρώτο. Δώσαμε γήπεδο στον αντίπαλο, μας πίεσε ο αντίπαλος και μια άστιγμη στιγμή θέλω να πω ότι μας ισοφάρισε. Πιστεύω ότι είναι μια άσχημη στιγμή εκείνη τη στιγμή. Έχετε προλάβει εσείς να βάλετε κάποια πράγματα στην ομάδα, διότι είστε πολύ λίγο καιρό? Σιγά σιγά δουλεύουμε με τα παιδιά και βάζουμε καθημερινά κάτι της και εμείς όπως θέλουμε να παίξουμε. Αλλά από την καινούργια σεζόν, από την καινούργια νέο έτος, θα είμαστε έτσι όπως θέλουμε. Πιστεύω. Με τις προσθήκες που θα κάνουμε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον συνάδελφο. Καλές γιορτές να έχουμε και καινούργια χρονιά να μας βγει υγιής και να ο καθένας να έχει επιτυχίες και υγεία. Εμείς θέλαμε να συνεχίσουμε με ένα αποτέλεσμα πολύ καλύτερο, βέβαια σήμερα, από αυτό που ήρθε, που στην ουσία τώρα είμαστε και ευχαριστημένοι έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Εξ αρχής όμως είχαμε τονίσει ότι για να έχει αντίκρισμα αυτή η νίκη που κάναμε εκτός έδρας με μια ομάδα που είναι αίτητη στο γήπεδο της στο προηγούμενο παιχνίδι εννοώ, θέλαμε να καλύψουμε αυτό το βαθμολογικό κενό που είχε η ομάδα στα προηγούμενα παιχνίδια πριν έρθω εγώ και φτάσαμε σε αυτό το σημείο στα δύο τελευταία παιχνίδια από τελευταία που ήταν η ομάδα. Να τη φέρουμε σε μια τροχιά που σήμερα με νίκη θα ήταν τουλάχιστον στη τέταρτη θέση στη βαθμολογία. Οπότε θα είχαμε το διάστημα αυτό και ίσως αν προλαβαίναμε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις κάποιες προσθήκες και να μπουν οι παίχτες στην ομάδα, είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλες τις ομάδες, αλλά και κυρίως όταν μια ομάδα δεν έχει καλή δομή από την αρχή. Σίγουρα μπήκαμε εμείς στο πρώτο ημίχρονο πολύ πιο αγχωμένοι, θα έλεγα. Ο αντίπαλος μπήκε πολύ καλύτερα, όντως. Μπορούσε να χτίσει το παιχνίδι καλύτερα από την αμυνά του, να περάσει την μπάλα, και εμείς δεν θέλαμε να συμβεί αυτό, ούτε να περάσει από τους μέσους τους δικούς μας σε διάμεσες πάσες. Υπάρχουν κάποια ζητήματα σίγουρα γι' αυτό. Υπάρχει ποιότητα από τον αντίπαλο σίγουρα. Και γι' αυτό σίγουρα μας δυσκόλεψε πολύ στο να μπορέσουμε να εμείς να πιέσουμε αριθμητικά τον αντίπαλο εκεί που χρειάζεται και ήμασταν λίγο πιο αργοί στη σκέψη για να πάμε στο κοντρόλ με τον αντίπαλο να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη συνοχή στο μαρκάρισμα. Κυρίως όταν δεν έχουμε την μπάλα, αφού ο αντίπαλος ήταν στο πρώτο ημίχρονο, είχε κατά κάποιο τρόπο ευνοϊκότερο αέρα γιατί δεν φυσούσε τόσο, αλλά πιστεύω ότι είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Εμείς κάναμε τρία συγκεκριμένα λάθη στην πλευρά εκείνη που δεχτήκαμε και τον γκολ από συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, που στο προηγούμενο παιχνίδι βέβαια μας έδωσε τη νίκη στο προηγούμενο παιχνίδι ο συγκεκριμένος παίχτης, για να μην τον αδικούμε. Αλλά είναι ένα προσωπικό σίγουρα λάθος τη δεδομένη στιγμή που θα μπορούσε και σε μια επόμενη στιγμή να είχαμε και πάλι μια ίδια κατάληξη. Είχαμε ένα δοκάρι που σίγουρα εκεί, από ό,τι λένε κάποιοι άνθρωποι, ότι έχει περάσει μπαλά τη γραμμή, τώρα έχει περάσει λένε μισό μέτρο. Εντάξει, τώρα
στεκόμαστε σε αυτό, γιατί σίγουρα έτσι όπως είναι το πρωτάθλημα, όλα παίζουν ρόλο. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο ένα πρωτάθλημα, ένας αγώνας, ο κάθε αγώνας, και χρειάζεται πάνω απ' όλα να έχεις σιδερένιο στο μάχη για να αντέξεις τα πάντα. Τώρα, στο δεύτερο ημίχρονο, είπαμε κάποια πράγματα με τα παιδιά, αλλάξαμε λίγο το σχηματισμό μας, αλλάξαμε και κάποια πρόσωπα, όμως πάλι δεν οδηγήσαμε σε αποφασιστικές λύσεις μέσα στο παιχνίδι για μας, να οδηγήσουμε δηλαδή σε πάσες επικίνδυνες για τον αντίπαλο. Προσπαθούσαμε, χάναμε χρόνο, ενώ είχαμε παίχτες στο πλάτος παραπάνω, και όσες φορές κυρίως από την αριστερή μας πλευρά θέλαμε να δώσουμε περισσότερη όθηση από το συγκεκριμένο σημείο. Δυστυχώς πολλές φορές είναι δύσκολο και οι παίχτες, αν δεν μπορούν να σε βοηθήσουν σε αυτό που τους οδηγείς, να τους το επιβάλλεις μέσα σε μια διάρκεια ενός παιχνιδιού. Χρειάζεται προσωπικότητα, χρειάζεται ικανότητα να μπορέσουν να σε βοηθήσουν. Δεν μπορεί κανένας προπονητής να παίζει μόνος του και να λέει τι θα γίνει, να κάνουμε αναμετάδοση. Και σίγουρα, όσο και αν είμαι ευχαριστημένος για αυτό το λίγο διάστημα που είμαι εδώ από τους παίχτες, αυτό σίγουρα δεν αλλάζει, αλλά από την άλλη όμως εγώ είμαι πιο απαιτητικός και θα ήθελα ακόμα και οι παίχτες να ήταν πιο ποιοτικοί, θα ήθελα να είχαν ακόμα πιο καλύτερη συνειδητοποίηση των γεγονότων. Εκεί έχω ένα παράπονο δηλαδή σε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα προσπαθήσαμε κόντρα αέρα να βγάλουμε φάσεις, φτάσαμε κοντά στην εστία, θα μπορούσαμε να μην ολιγορήσουμε σε κάποια στιγμή εδώ και πριν από τον γκολ να είχαμε μια καλύτερη κατάληξη, αλλά δεν μπορέσαμε και όπως είπα και λίγο πριν, είμαστε ευχαριστημένοι πλέον από το αποτέλεσμα, γιατί σίγουρα τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα αν ερχόταν η ήττα, που έτσι όπως πήγαινε ένα μάτς, παρόλο που είχαμε το δεύτερο ημίχρονο ολοκληρωτικά δικό μας, θα έλεγα σίγουρα αυτό δεν μετράει, γιατί σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα μετράνε μόνο οι βαθμοί. Καλά όλα αυτά που λέμε για ποδόσφαιρο, όλοι θέλουμε να παίξουμε ωραίο ποδόσφαιρο και αυτό διδάσκουμε, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει κιόλας να παίρνεις και το αποτέλεσμα που είναι το ζητούμενο σε αυτή τη διαδικασία και στο μικρό πρωτάθλημα που υπάρχει. Έχουμε κάνει σίγουρα άθλο σε αυτές τις λίγες αγωνιστικές που είμαι εδώ, η ομάδα από την τελευταία θέση, να έχει φτάσει σε αυτή τη θέση. Πιστεύω, όπως είπα και λίγο πριν, ότι αν μπορέσουμε και προλάβουμε να κάνουμε κάποιες προσθήκες, ότι ίσως τα πράγματα να είναι λίγο καλύτερα, που δεν μπορείς να διώξεις και μια ομάδα ολόκληρη για να πάρεις άλλη μία. Οπότε σίγουρα θα περιμένουμε αυτό τώρα, αφού έτσι κι αλλιώς βέβαια έχουμε και ένα παιχνίδι, συγγνώμη, ακόμη ενδιάμεσα πριν το πρωτάθλημα, και πρέπει να ξεπεράσουμε και αυτό για να πάμε στο άλλο μάτς. Coach, παρατηρούμε ότι ο Ολυμπιακός από παιχνίδι σε παιχνίδι παρουσιάζει συνεχείς μεταπτώσεις στην απόδοση. Σε σύγκριση με το παιχνίδι το προηγούμενο, με τα διαφορά, είδαμε ότι οι παίκτες παίξαν σήμερα κάπως παραγωγμένοι. Με άγχος. Το δικαιολογείται βέβαια από την αποστολή, αλλά θέλω να μας πείτε, παίζει ρόλο και ότι έχουν αποκτήσει πάρα πολλοί παίκτες από το ρόστερ της ομάδας. Και δεν υπάρχει και ενίσχυση έτσι. Συνεχώς μειώνεται το ρόστερ. Φεύγουν από τη βασική και γυρνώντας στον πάγκο πριν με το χάος. Δεν υπάρχουν έτσι για να. Βέβαια δεν και διαμαρτύρεται και ο κόσμος, αλλά να μας πείτε τι μπορεί να γίνει. Γιατί μεταπτώσεις αφού έχουμε μόνο. Μεταπτώσεις πώς υπάρχουν, αφού έχουν πάρει αποτελέσματα. Και σε έδρες που. Οπτικές μεταπτώσεις. Ναι, τι άλλο, οπτικές. Καταρχήν αυτοί οι παίχτες που έφυγαν και για παραπτώματα, αλλά και αγωνιστικά, κάνατε λάθος, δεν ήταν παίχτες που έπαιζαν ρόλο στην ομάδα. Δεν ήταν βασικοί παίχτες, γιατί είπατε για βασικούς παίχτες, δεν είναι βασικοί παίχτες. Σε καμία περίπτωση. Τώρα, αν έχει γίνει λάθος από την αρχή, όταν ήρθα εγώ και έπαιξα ένα παιχνίδι, ένας ποδοσφαιριστής που είχε αποχωρήσει, που ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή εδώ, ο Μουδούρογλου, και είχε και το έντυπο στα χέρια του, τώρα δεν θα απολογηθώ εγώ για τις συμφωνίες προηγούμενων ανθρώπων
διοικητικών και προπονητών. Αυτά δεν με αφορούν εμένα. Εγώ μιλάω από ένα σημείο και μετά. Και δεν είναι τη ώρα τώρα να κάτσουμε να αναλύσουμε, γιατί τα γνωρίζετε σε ποιο σημείο ήταν η ομάδα και από φυσική κατάσταση και τι έχουμε αλλάξει ως εδώ. Ίσα ίσα αυτό μεταπτώσεις δεν υπάρχουν, αφού έχουμε πάρει αποτελέσματα, σίγουρα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Βαθμολογικά, αλλά και αγωνιστικά θα έλεγα, και γι' αυτό, όπως είπα, αν είχαμε αυτή την εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, υπήρχε το άγχος. Γι' αυτό που λέτε σίγουρα, το είπα και στην αρχή, αλλά άγχος είναι όταν υπάρχουν παιδιά, γιατί στην ομάδα είναι ο Κρυπεντήρης, ο πιο έμπειρος και ο Παλιογιώργος. Τα άλλα παιδιά είναι 22-21 ετών που δεν έχουν παίξει σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα πιεστικό στο να πέφτουν οι μισές ομάδες, και είναι δικαιολογημένο ότι δεν μπορούν να σηκώσουν και το βάρος της κατάστασης. Και όσο και ταλέντο αν έχουν, γιατί έχουν ταλέντο, απλά όμως είναι το ειδικό βάρος παίζει ρόλο σε τις περιπτώσεις. Για να έχουμε απαιτήσεις, όπως είπα πριν, από παίχτες έμπειρους, γιατί πραγματικά εκεί πρέπει να έχεις απαιτήσεις μεγαλύτερες, με μεγαλύτερα συμβόλαια, θα πρέπει οι παίχτες αυτοί να δικαιολογούν. Τώρα όμως είμαστε σε ένα στάδιο διαφορετικό. Κότς, μπορούμε να πούμε ότι χάθηκε ξανά ένα πρώτο ημίχρονο μέσα στον Ταλά από τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκε η ομάδα, και αν αυτός ο συγκεκριμένος τρόπος με τις βαθιές διαγώνες μπαλιές που μας δημιούργησε πολλά προβλήματα, αρχικά στη φάση του Δοκαριού και εν συνεχεία σε μια πανομοιότητα φάση με τον γκολ, το 0-1. Αν αυτό βελτιώνεται ατομικά, γιατί μιλήσατε για ατομικό λάθος του κριτικού, ή αν είναι κάτι που δουλεύει στην προπόνηση για να μπορέσει να την δουλέψει. Κοιτάξτε, όπως είπα και ο κυρίως καταρχήν, ότι η ομάδα, εντάξει, δεν έπαιζε με διαγώνες μπαλιές τόσο. Αναγκαζόταν κάποια στιγμή να γυρίσει αυτή η φάση έτσι, αλλά προσπαθούσε να περάσει την μπάλα και στους μέσους τους δικούς του, αλλά και από τους στόπερ τους δικούς του, στους μέσους τους δικούς μας. Και εκεί είχαμε ένα πρόβλημα, δηλαδή, στο να ακολουθήσουμε και να παρακολουθήσουμε λίγο τον τρόπο, γιατί παίζανε με άλλο σχηματισμό ο αντίπαλος, και σίγουρα είχε καλύτερες τοποθετήσεις για να χτίσει το παιχνίδι από την άμυνά του. Βαθύς μπαλιάς αναγκαζόταν, γιατί φτάνανε στο όριο για να πιέσουμε εμείς, και οπότε γινόταν αυτή η πάσα. Σίγουρα χάσαμε ένα ημίχρονο, δεν είχαμε κάνει και εμείς προπόνηση εδώ. Κάναμε βέβαια σε φυσικό χόρτο στο προπονητήριο πάνω, γιατί έγινε η επανασπορά εδώ, αλλά σίγουρα ένα ζήτημα, αλλά είναι πολλά πράγματα μαζί που συμβαίνουν από την αρχή της σεζόν στην ομάδα. Και γι' αυτό, εντάξει, δεν θέλω να, όπως είπα, να λέμε τώρα τι έχει συμβεί, τι κάνουμε από εδώ και στο εξής. Εμείς από εδώ και στο εξής είπα τι συμβαίνει, πώς έχουν τα γεγονότα, και από εκεί και πέρα δεν μπορώ ούτε και το άλλο που ακούμε, ότι εδώ στον Ταρλά δεν μπορεί η ομάδα και να κάνει μια εδώ και όλα αυτά. Εντάξει, τώρα αυτά για μένα είναι δικαιολογίες. Είναι απλές δικαιολογίες. Η ομάδα σίγουρα δεν είναι στο βαθμό που επιθυμεί κανένας, αλλά και εγώ θα ήμουνα σκληρός να έλεγα ότι σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, γιατί εμείς οι προπονητές δεν είμαστε μάγοι να μεταμορφώνεις τους ποδοσφαιριστές. Το προπονητή το κάνουν και οι παίχτες. Να έχεις ποδοσφαιριστές, να μπορείς να απαιτείς πράγματα, όπως είπα. Όπως όλοι λένε, το παιχνίδι καλύτερα, αν δεν μπορείς να το κερδίσεις, να μην το χάσεις. Αυτό το έπραξε ο Λυκός. Αλλά τι έλειπε σήμερα και δεν μπόρεσε να πάρει και την νίκη? Όπως βλέπετε, ότι στο προηγούμενο παιχνίδι πετύχαμε ένα γκολ και όλοι είπαν ότι ο προπονητής έκανε ωραίο σχεδιασμό, μπήκε ένα γκολ και πήραμε το παιχνίδι. Αλλά και σήμερα, όπως είδατε, βλέπετε με ποιο τρόπο πήραμε το παιχνίδι. Με ένα παίχτη από άλλη θέση. Αυτό δεν το βλέπουν. Κυρίως είναι ποδοσφαιρόφιλοι αυτοί που βλέπουν τα πράγματα, έτσι, όχι ποδοσφαιράνθρωποι. Έβαλε ένας ποδοσφαιριστής με μια κίνηση του προπονητή και θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Γι' αυτό και λέω, σίγουρα οι προπονητές ή οι ποδοσφαιριστές, οι αξίες δεν χάνονται με κάποιο αποτέλεσμα. Για τους προπονητές κυρίως, γιατί εμείς είμαστε σαν τους τσιγκάνους. Τώρα έχετε μία διακοπή για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά και μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, το εκτός έδρας. Πλέον η ενίσχυση θα υπάρξει και σε ποιες θέσεις? Έχουμε συζητήσει με ποδοσφαιριστές. Είναι ένα δύσκολο πράγμα, γιατί είναι μια εμβόλυτη μεταγραφική περίοδος αυτή τη στιγμή. Και για να μπορέσεις να βρεις τους παίχτες που θέλεις και να τους αφήσεις μια ομάδα, εφόσον είναι καλοί οι ποδοσφαιριστές εκεί που παίζουν, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να συντελέσουν κάποια πράγματα
Και γι' αυτό είπα ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα σε μια ομάδα. Προσθήκες μπορεί να γίνουν και πόσο έτοιμοι αυτοί να είναι να μπουν στη χημεία της ομάδας με χαρακτήρα καλό. Γιατί δεν θα είναι να είναι ποδοσφαιριστές καλός μόνο. Για να μπορέσουμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, να έχουμε καλύτερο έλεγχο στο παιχνίδι. Για να μας δώσουν βοήθεια σε αυτά τα παιδιά που όντως έχουν το ταλέντο και την τεχνική, αλλά χρειάζονται υποστήριξη, όπως έχω ξαναπεί σε προηγούμενες στιγμές. Αρχικά θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Πανθηραϊκού για την προσπάθειά τους. Όσον αφορά το παιχνίδι, πιστεύω ότι ήταν εισάξιο, μοιρασμένο σε δύο ημίχρονα. Πιστεύω ότι ο Πανθηναϊκός πάταγε καλύτερα μες στο γήπεδο στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούσαμε να προηγηθούμε. Πιστεύω ότι στο πρώτο ημίχρονο είχαμε δύο ευκαιρίες οι οποίες μπορεί να ήταν γκολ. Ατυχήσαμε να βρεθούμε πίσω στο σκορ. Και έτσι πήγαμε με το 0-1 στο ημίχρονο. Όσον αφορά το δεύτερο ημίχρονο, πιστεύω η ομάδα μπήκε παθιασμένη. Μπήκε με όρεξη για να γυρίσει το παιχνίδι. Μιλήσαμε στα αποδυτήρια, μας μίλησε ο coach. Και ευτυχήσαμε μετά την κόκκινη να ισοφαρίσουμε. Αυτά. Πόσο δύσκολο ήταν να γίνει αυτό και με κόντρα τον αέρα, μάλιστα στο δεύτερο ημίχρονο, να ισοφαρίσουμε, πώς και στο 90. Ήταν αρκετά δύσκολο, διότι διώχναμε την μπάλα και φανταστείτε η μπάλα γίναγε προς το τέρμα μας. Έτσι αναγκαστικά έπρεπε να περάσουμε την μπάλα στο κέντρο ή να παίξουμε τα πλάγια ώστε να δημιουργηθεί κάποια φάση. Ήταν ένα δύσκολο μάτς. Σίγουρα θέλαμε την νίκη, δεν το καταφέραμε. Αλλά τουλάχιστον πήραμε ένα πόντο ο οποίος μπορεί να φανεί χρήσιμο στο τέλος. Αυτή η ψυχή και το πάθος που έβγαλε η ομάδα, ειδικά στο τελευταίο 25 λεπτό, είναι αποτέλεσμα και των θετικών συνεχόμενων αποτελεσμάτων που δημιουργούν αυτό το σερί, την καλή ψυχολογία, δηλαδή σε εσάς πώς είστε. Σίγουρα παίζει ρόλο αυτό. Το να κερδίζεις δίνει άλλη ψυχολογία στην ομάδα, παρόλο που ο Αιωλικός έχουμε αποδείξει ότι είμαστε οικογένεια, τα παιδιά μεταξύ μας, γιατί σε μια δύσκολη στιγμή που περνούσαμε τουλάχιστον, πριν την άφηξη του coach. Μετά την άφηξη του coach σίγουρα βοήθησε, μας έδωσε κίνητρο να προσπαθήσουμε παραπάνω, παλέψαμε όλοι μεταξύ μας, μιλήσαμε μεταξύ μας και πιστεύω ότι η ομάδα έχει μια ανάκαμψη. Εμείς κι άλλο ένα παιχνίδι δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Πήγαμε στη πηγή και δεν ήπιαμε νερό. Νομίζω ότι η εικόνα μας, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ήταν πάρα πολύ καλή. Ανεβάζαμε την μπάλα σωστά, είχαμε υπομονή στο παιχνίδι μας. Δουλέψαμε όλη την εβδομάδα πάνω σε αυτό. Βάλαμε ένα πολύ ωραίο γκολ, πατάγαμε καλύτερα στο γήπεδο. Μπορούσαμε να κάνουμε και ένα δεύτερο και πιστεύω ότι εκεί θα τελειώναν όλα. Δεν τα καταφέραμε. Είχε και ο Λυκός δύο ευκαιρίες, δύο φάσεις για να κάνει τον γκολ. Εμείς είμαστε απογοητευμένοι, θα λέγαμε, το αποτέλεσμα. Όπως είπαν ο κότς και ο Νύφα Δόπουλος εδώ, ότι ναι, μεν είχαν την κατοχή στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν πλησιάσανε ούτε μια φορά στο τέρμα. Δηλαδή δεν υπήρχε ούτε κάποιο σουτ, ούτε κάποια ευκαιρία, ούτε οτιδήποτε για να μπορέσουμε να απειληθούμε. Φάγαμε ένα γκολ, για άλλη μια φορά θα έλεγα, αδρανήσαμε. Και έτσι ήρθε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο είναι για μας πολύ πικρό και κακό θα έλεγα. Ο Πανθηναϊκός αγνοεί την νίκη εδώ και πολύ καιρό. Τι είναι αυτό που φταίει? Τι είναι αυτό που φταίει? Σίγουρα φταίμε όλοι. Σίγουρα φταίμε οι παίχτες. Σίγουρα κάτι δεν κάνουμε και εμείς σωστά. Σίγουρα φταίνε και άλλοι. Από εκεί και πέρα, εμείς θα προσπαθήσουμε και θα τα καταφέρουμε, θα τη σώσουμε την ομάδα και με την άφηξη του coach και με κάποιες αλλαγές που έχουν γίνει στην ομάδα. Ο Πανθηραϊκός είναι ένα πολύ υγιές σωματείο. Είναι από τα καλύτερα σωματεία που κυκλοφορούν στη ΓΑΜΑ Εθνική και νομίζω ότι θα τελειώσει χρονιά και εμείς θα βρούμε το δρόμο μας, γιατί η εικόνα μας δεν είναι, η βαθμολογική θέση που έχουμε δεν είναι αυτή που θα πρέπει να έχουμε. Δηλαδή όλα τα παιχνίδια τα έχουμε χάσει στη λεπτομέρεια. Έχουμε κάνει μια νίκη και άμα δεις όλες τις θέσεις που έχουμε κάνει είναι απίστευτο. Όπως σήμερα δεν καταφέραμε να κερδίσουμε,
με τις ίδιες με τον ίδιο τρόπο έτσι ακριβώς χάνουμε όλα τα παιχνίδια, είτε δεν τα κερδίζουμε, είτε τα χάνουμε, είτε δεν παίρνουμε αυτό που πρέπει να πάρουμε. Σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς, θα δουλέψουμε και νομίζω ότι η ομάδα θα σωθεί στο τέλος της χρονιάς. Δεν έχουν τόσο αλληλεγγύη στο μηδί που θα περίμενα σε αυτό το σημείο του πραγματικότητα. Τελικά είναι τόσο αμφίροπος αυτός ο όμιλος πέρα από τις δύο ομάδες που ξεχωρίζει την κορυφή, που ο καθένας μπορεί να πάρει βαθμό οπουδήποτε. Κοίτα να δεις. Όπως και στον Αιωλικό, έτσι και στον Πανθραϊκό, αυτή τη στιγμή το ρόστερ είναι πάρα πολύ μικρό. Όπως και σε εσάς έχουν φύγει παίχτες εδώ πέρα, έτσι και σε εμάς έχουν φύγει αρκετοί παίχτες. Είναι μικρό το ρόστερ. Από εκεί πέρα. Όταν ξεκινάς με βλέψεις και πρωταθλητισμό και το οτιδήποτε, δεν μπορείς να ξεκινάς μόνο με τα λόγια, πρέπει με πράξεις. Αυτά τα λόγια πρέπει να τα κάνεις πράξεις. Καλύτερα να μιλήσεις στο τέλος, να είσαι πρωταθλητής, παρά να μιλήσεις στην αρχή και να λες πάει για πρωτάθλημα.